ολοκληρώνεται η διαδικασία συζήτησης του συγκεκριμένου νομοσχεδίου. Εντάχει, σε ό,τι αφορά, να επαναλάβω κάποιες στοιχές δηλαδή, αναφορικά με το πρώτο μέρος, το ογκολογικό κέντρο μάλλον Ελπίες. Ξεκάθαρα, το είπαμε και στις επιτροπές, το είπαμε και στην πρωτολογία και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Στόχοι που έρχονται να εξυπηρετήσει η κυβέρνηση με τη μετατροπή νομικού προσώπου ή τέλος πάντων με τη δημιουργία του ιδιωτικού δικαίου, νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου του συγκεκριμένου κέντρου είναι πρώτον η απαλλαγή από το κράτος της ευθύνης χρηματοδότησης αυτού του ευαίσθητου τομέα και όχι μόνο, αλλά του συγκεκριμένου ευαίσθητου τομέα του παιδικού καρκίνου και των νεοπλασματικών νόσων της παιδικής ηλικίας και η εναπόθεση αυτών των πόρων της χρηματοδότησης στους καλούς και φιλές των αγνωσδωρητές επιχειρηματίας. Δεύτερον, η λειτουργία του παιδαγωγικού κέντρου θα εξαρτάται από την ικανότητα προσέλκυσης εσόδων από τη στιγμή που θα λειτουργεί με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια. Τρίτον, θα κοστολογούνται όλες οι ιατρικές πράξεις και θα πληρώνουν αδρά οι οικογένειες για τις επιπλέον μη καλυπτόμενες ανάγκες που θα προκύπτουν. Τέταρτον, διαλύονται οι εργασιακές σχέσεις του προσωπικού. Πέμπτον, ανοίγει παράθυρο για την εκπαίδευση ακόμα και του ιατρικού προσωπικού κατά την περίοδο λήψης ειδικότητας ή των φοιτητών σε ιδιωτικά οργανωμένα κέντρα. Και έκτον, μεταφέρονται σε καθεστώς ιδιωτικού δικαίου, μεταφέρεται μια μονάδα μεταμόσχευσης μυελού των οστών σε μονάδα ιδιωτικού δικαίου και αιματολογικές ογκολογικές μονάδες που είναι ήδη υποστελεχωμένες. Εν κατακλείδη, η κατεύθυνση συμπυκνώνει ακριβώς την μετατροπή της υγείας σε εμπόρευμα. Και αυτό αναδεικνύεται και από αυτό το νομοσχέδιο. Σε συνέχεια, φυσικά, της πολιτικής που ασκείται διαχρονικά και στον τομέα και στον χώρο της υγείας ή των δομών της δημόσιας υγείας. Και η κατεύθυνση των ανωτέρων συμπυκνώνεται στο ότι το επίπεδο των υπηρεσιών υγείας θα εξαρτάται από την προσέλκυση ασθενών πελατών και δεύτερον η χρηματοδότηση θα εξαρτάται από μια κούρσα, μια αέναη κούρσα αναζήτησης πόρων. Αναφορικά με την τροπολογία. Σε μια σειρά από άρθρα είμαστε αντίθετοι, γι' αυτό στο σύνολο θα την καταψηφίσουμε. Εάν ήταν μόνο ξέχωρο μάλλον το πρώτο άρθρο της τροπολογίας, θα ήμασταν θετικοί, αυτό δηλαδή για την εφαρμογή του μηδενικού συντελεστή φόρου προς τη θέμη της αξίας στα εμβόλια του κορονοϊού. Στο άρθρο 3 θα ήμασταν κατά, εάν ήταν χώρια, θα αποτυπωθεί ούτως ή άλλως και από τη συνολική ψήφο στη συγκεκριμένη τροπολογία. Μιλάμε για μια προκλητική ρύθμιση υπέρ των φαρμακοβιομηχάνων για το 2023, 2024, 2025, μερικά εκατοντάδες εκατομμύρια από τη μείωση του clawback. Και απώλεια των εσόδων από πού θα καλυφθεί? Από το κράτος, από πού? Και μάλιστα αφαιρείται ο στοιχειώδης έλεγχος για την υλοποίηση αυτού του μέτρου, λόγω των καθυστερήσεων που υπάρχουν από τις πολυπληθείς εμπιστευτικές λεγόμενες συμφωνίες. Στο άρθρο 4, επίσης κατά. Στο άρθρο 5, θα πηγαίνουμε στο παρόν. Στο άρθρο 6, για την μετάθεση ιατρών κλάδου του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Τώρα, εδώ πρόκειται για ρύθμιση, άρθρο ρύθμιση αλαλούμ. Πραγματικά αλαλούμ. Μετακίνηση, λέει, χωρίς αναπλήρωση των νοσοκομεία προέλευσης. Αυτό συμβαίνει και τώρα. Μετακινείται πηγαίνοντας να μπαλώσετε μια τρύπα, ανοίγετε μια άλλη. Τώρα έρχεστε και λέτε, πέρα από την μετακίνηση χωρίς αναπλήρωση, μιλάτε και για τη μετακίνηση της οργανικής θέσης του νοσοκομείου υποδοχής. Όταν δεν υπάρχει όμως αντίστοιχη κενή, το οποίο θα στέλνει στο νοσοκομείο προέλευση μια οποιαδήποτε όμως κενή θέση. Τι είναι αυτό? Αλαλούμ δεν είναι? Τι είναι? Τα οργανογράμματα είναι δεδομένα. Προσλάβετε όλο το αναγκαίο προσωπικό, όχι με βάση τα οργανογράμματα, με βάση τις ανάγκες λέμε εμείς, αλλά έστω καλύψτε τα οργανογράμματα των νοσοκομείων, που οι ελλείψεις είναι τεράστιες, ακόμη και από αυτή τη σκοπιά να το δείτε, που δεν συμφωνούμε σε αυτό, σε ό,τι αφορά δηλαδή την κάλυψη και τις ανάγκες μάλλον σε μόνιμο προσωπικό στα νοσοκομεία, ιατρικό, νοσηλευτικό και πάει λέγοντας. Στο άρθρο 7 δίνεται τη δυνατότητα που στους γιατρούς, δηλαδή στο
υποστελεχωμένου νοσοκομείου της Θήρας να μπορούν οι γιατροί να ασκούν ιδιωτικό έργο. Κατά θα ήμασταν. Όπως επίσης το ίδιο ισχύει η αρνητική ψήφος για το άρθρο 8 για την απασχόληση στο ονάσιο των ιατρών του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ουσιαστικά τι σημαίνει άσκηση ιδιωτικού έργου και ξύλωμα των σχετικών τομέων των δημόσιων νοσοκομείων. Επίσης το 9, τη συνεργασία πανεπιστημιακών εργαστηρίων και νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος, η συνεργασία τι έχει ως βάση, την παροχή εργασιών, υπηρεσιών, εργασιών. Έναντι όμως τι, αμοιβών, ανάμεσα στο πανεπιστήμιο και τα δημόσια νοσοκομεία. Είναι μέτρο στην κατεύθυνση αυτών τη λεγόμενη αυτοχρηματοδότηση ή αυτοτροφοδοτούμενων οικονομικών μονάδων. Και στο άρθρο 10 για τους συντονιστές μεταμόσχευσης, στη ρύθμιση προβλέπονται και εργαζόμενοι, λέω και εργαζόμενοι, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, καθώς και το καθεστώς των μετακινήσεων από άλλες υγειονομικές υπηρεσίες. Γεγονός που μας βρίσκει η αντίθετος και αν ήταν χώρο θα την καταψηφίζαμε. Στο σύνολο, βέβαια, καταψηφίζουμε την τροπολογία.